Την πλήρη ικανοποίηση Λευκωσίας και Αθήνας προκαλεί η ομόθυμη καταδίκη των τουρκικών ενεργειών εντός της Κυπριακής ΑΟΣ από τους Υπουργούς Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ ταυτόχρονα προχωρούν στο επόμενο επίπεδο έναντι της Άγκυρας. Με γραπτή του ανακοίνωση, ο Υπουργός Εξωτερικών της Κύπρου Νίκος Χριστοδουλίδης επισημαίνει ότι υιοθετήθηκε ομόφωνα η εγκαθίδρυση ενός καθεστώτος κυρώσεων και πως η Ευρωπαϊκή Ένωση με τις αποφάσεις της στέλνει ξεκάθαρο μήνυμα προς την Τουρκία ότι οι ενέργειές της είναι καταδικαστές, αλλά ταυτόχρονα αποτελεί και μήνυμα προς όλους όσοι εμπλέκονται στις εν λόγω παράνομες ενέργειες ότι οι πράξεις τους έχουν συνέπειες. Πήγε ένα βήμα παραπέρα από προηγούμενες αποφάσεις και αποφάσισε μέτρα κατά νομικών και φυσικών προσώπων. Αυτό δηλαδή το οποίο επεδίωκε καθαρά η κυπριακή πλευρά. Είμαστε ιδιαίτερα ευτυχείς γι' αυτό. Πιστεύουμε ότι πάντα πρέπει να είναι οδηγός όλων μας το διεθνές δίκαιο. Σε αυτό το πλαίσιο πρέπει να αναφερόμαστε όλοι και όταν η Τουρκία το παραβαίνει, οφείλουν να υπάρχουν κυρώσεις. Για να καταλαβαίνουν όλοι πως οφείλουν να συναλλάσσονται και να διαβιώνουν τα έργα. Όσον αφορά το θέμα της υιοθέτησης των περιοριστικών μέτρων κατά φυσικών και νομικών προσώπων που εμπλέκονται στις παράνομες γεωτρήσεις στην Ανατολική Μεσόγειο, η Φεντερίκα Μογκερίνη τόνισε ότι αν και δεν υπάρχει σαφές χρονοδιάγραμμα, η πολιτική απόφαση έχει ληφθεί και είναι θέμα χρόνου να εφαρμοστούν. Υπάρχει απόφαση από όλα τα κράτη-μέλη ώστε να τεθεί το πλαίσιο περιοριστικών μέτρων στοχεύοντας κατά φυσικών και νομικών προσώπων που ευθύνονται ή εμπλέκονται στις παράνομες γεωτρητικές δραστηριότητες στην Ανατολική Μεσόγειο. Αντιδρώντας, το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών υπογραμμίζει ότι η Τουρκία θα συνεχίσει τις γεωτρητικές δραστηριότητες και χαρακτηρίζει απαράδεκτο το γεγονός ότι οι Βρυξέλλες τις χαρακτηρίζουν έκνομες.